κορίτσια. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και ελαιοκαλλιέργειες μεταξύ Γέρας και Πλωμαρίου Λέσβου το μεσημέρι της Πέμπτης. Το πρώτο μέτωπο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διοικητή της υπηρεσίας στο νησί, ξέσπασαν αμέσως μετά και άλλα μέτωπα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για εμπρισμό. Τώρα είναι σε κατάσταση εντάξει. Ελέγχω, αλλά δεν ξέρουμε εμείς εγώ γιατί έχει και αέρα. Αλλά είμαστε καλά, είναι και μέρα, έχουμε μπροστά μας μέρα. Εντάξει, η έκταση ήταν μεγάλη και το βράδυ όλο είχε αναζωπυρώσεις. Υπάρχει δύσκολη, δεν είναι εύκολη κατάσταση, αλλά όμως. Σήμερα έχουμε από το πρωί πια και επιχειρούν οι πυροσβεστικοί στρατός και οι δικοί μας που είναι εκεί όλοι. Οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι φλόγες τη νύχτα απείλησαν και σπίτια, ωστόσο η εικόνα άλλαξε με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς άρχισαν να επιχειρούν 4 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Πολύ είναι, πάρα πολύ. Έχουν δει και από Αθήνα που ήρθαν επιχείρω, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως είναι αρκετοί. Πρέπει να είμαι καλά και επιχειρούν και από αέρος και από εδάφους. Μέχρι το μεσημέρι πιστεύω ότι έχουμε τακτοποιήσει τα θέματα. Αφού κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της και σκόρπισε τον δρόμο σε κατοίκους και πυροσβέστες, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην Ανάβησο, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το πρωί της Παρασκευής. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το σημείο που συνδέονται η λεωφόρος Ανάβησου και η Παναγούλη, εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων εντός του αστικού ιστού στον οικισμό Φοινικιά στο Λαγονίσι, ενώ άφησε πίσω της 3 τραυματισμένους πυροσβέστες, 4 κατεστραμμένα οχήματα και 2 καμένα σπίτια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καρβάλη Καβάλας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο ωραίο Ηλίας και στο γεράκι Ηλίας.